πολλά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα μετά από αυτό, επειδή αρκετή ώρα μιλήσαμε μεταξύ μας, όπως λέει και μία ψυχή, να καλημερίσουμε τους καλεσμένους που έχουμε. Θα ξεκινήσουμε από τους δύο κυρίους που έχουμε στο στούντιο, Δημήτρη Μαρκόπουλε, συνάδελφος. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Και τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, διότι έχουμε σκέψεις για επιβολή πλαφών στην τιμή της βενζίνης, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά. Και ήδη βλέπουμε και τη δικηγόρο, την κυρία Άννα Κορσάνο, η οποία είναι μαζί μας μέσω Skype. Καλημέρα, κυρία Κορσάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στου τηλεθεατές μας. Που είστε μαζί μας. Εγώ γιατί ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα. Μπορείτε ενδεχομένως να μας βοηθήσετε και στις προθέσεις και στις εξαγγελίες που έχουν γίνει από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την στήριξη των. Σε διακόπτω πάλι. Έχω αρχίσει να αναπτύσσω αυτό το κακό συνήθειο. Δεν είναι καλό. Τι να κάνω, να είμαι γενικός άνθρωπος. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα μας με την κυρία Κορσάνο, ότι είχε ετοιμάσει να μας πει ένα πράγμα. Να το δέσω, θέλω να θέσω, να βάλω μια γέφυρα σε αυτά που λέγαμε πριν και σε αυτά που είμαι σίγουρη ότι θα πάμε από εδώ και πέρα για το θέμα που με καλέσατε. Στην Κρήτη, λοιπόν, που υπάρχει τέτοια ανάπτυξη, που υπάρχει αύξηση των τουριστικών εγκαταστάσεων, που γίνονται ανακαινήσεις, που βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει, κινείται πιο πολύ το χρήμα από ό,τι βλέπω στην Αθήνα να κινείται σε άλλα κρητικά νησιά. Απ' την άλλη, βλέπω πάρα πολύ ψηλό δανεισμό όλων αυτών των επιχειρηματιών, όλων αυτών των φορέων που κάνουν. Δεν είναι φαινόμενο μόνο της Κρήτης αυτό, κυρία Κορσάνο. Αν δεν ρίξεις λεφτά, δεν έχεις λεφτά να περιμένεις. Πολύ υψηλό δανεισμός, ιδιαίτερα από τα προηγούμενα έτη. Έχουν σωρευτεί λοιπόν χιλιάδες ευρώ που χρωστάνε οι άνθρωποι. Από το παρελθόν έχουν μαζευτεί και δεν ξέρουν τώρα πώς να τα αποπληρώσουν. Επιτρέψτε με. Δεν πάνε καλύτερα οι δουλειές τους, αλλά όμως έχουν και τα δάνεια που τους φύγουν. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω το εξής, επειδή λέτε για δανεισμό και επειδή θα μας πείτε ορισμένα πράγματα για τη διαμεσολάβηση. Η κυβέρνηση προτίθεται στο πλαίσιο των μέτρων που είχε ανακοινώσει για την ανακούφιση των πυρόπληκτων να κάνει και χορήγηση των τόκων σε εκείνους που θα δανειστούν για να φτιάχνουν ξανά τα σπίτια τους, εάν δεν τους φτάσει βέβαια το επίδομα το έκτακτο το οποίο χορηγείται, που θα το δούμε σε κάποια στιγμή. Αυτό πόσο έχετε καθόλου εμπειρία από κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν και πόσο απρόσκοπτα μπορεί να υλοποιηθεί ή ενδεχομένως να έχουμε ζητήματα εκεί. Αν βεβαίως έχετε εικόνα γι' αυτό. Υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από δάνεια πυροπλήκτων στην Ηλία, ας πούμε, που είχε γίνει μια αντίστοιχη τέτοια καταστροφή και δόθηκαν δάνεια, στα οποία ανακουφίστηκαν οι άνθρωποι, αλλά όμως τώρα έχουν φτάσει σημείο να δυσκολεύονται να τα αποπληρώσουν. Ναι, μεν δόθηκαν με ευνοϊκούς όρους, αλλά και πάλι βρέθηκαν σε μια δυσκολία. Και τι λύσεις υπάρχουν? Οι κανονικές λύσεις που δίνονται και για όλους τους άλλους. Δεν τους κάνουν κάποιες καλύτερες προτάσεις επειδή τα δάνεια ήταν πυρόπληκτα. Ωραία, άρα λοιπόν μπορεί και κάποιος πυρόπληκτος να προσφύγει και εκείνος στο θεσμό της διαμεσολάβησης ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Μάλιστα. Ακριβώς. Και να πούμε κάποια στοιχεία λοιπόν. Ναι, τι αποτελέσματα υπάρχουν θέλω να μας πείτε και πώς μπορεί κάποιος πρακτικά να το κάνει αυτό. Μέχρι τώρα λοιπόν η διαμεσολάβηση είναι ένας θεσμός άγνωστος στην Ελλάδα που λίγοι εμπιστεύονται και πιο πολλοί λένε έλα μωρέ δεν λειτουργεί. Ιδιαίτερα στο θέμα της ρύθμισης των δανείων, τον τελευταίο χρόνο και το τελευταίο εξάμηνο υπάρχει εξέλιξη και θετικά αποτελέσματα. Ιδίως μία τράπεζα που έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα διαμεσολαβήσεων, δεν έχουν δημιουργήσει όλες οι τράπεζες, μία μόνο έχει δημιουργήσει που για λόγους τάξεως και επειδή η ίδια δεν επιθυμεί, δεν λέμε ποια τράπεζα είναι αυτή. Δεν χρειάζεται να πούμε. Τη βρίσκει τυχαία, δηλαδή κανένας ξεκινάει και την ψάχνει και κάπου την πετυχαίνει στον δρόμο. Θα απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό προφανώς. Θα απευθυνθεί κάπου και θα πει έχω αυτό το δάνειο. Αυτή η τράπεζα κάνει διαμεσολάβηση. Λοιπόν, μία τράπεζα κάνει διαμεσολάβηση και σε αρκετές επαναλαμβανόμενες έχουν γίνει πολύ θετικά αποτελέσματα. Πόσες χιλιάδες είναι η διαμεσολάβηση? Γιατί έχει ακουστεί κριτική στο παρελθόν ότι δεν προχωρούσε ο θεσμός. Πόσες χιλιάδες, γιατί έχει προχωρήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Πώς πήγαινε αυτό? Πολύ ωραία. Ακριβώς. Εδώ και ένα χρόνο έχει προχωρήσει. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι από το 10 διαμεσολάβηση δεν προχωρούσε. Αυτό το τελευταίο έτος φτιάχτηκε ειδικό τμήμα διαμεσολάβησης σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο δέχεται αιτήματα διαμεσολαβήσεων, δέχεται να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διαπραγματεύεται με τον δανειολήπτη και τον δικηγόρο του και μέσω ενός διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, μέσα σε μία μέρα κάνουμε διαπραγματεύσεις που κρατάνε 10 ώρες, 8 ώρες, 11 ώρες. Τελικά καταλήγουμε σε μία λύση που μέχρι τώρα όλες οι περιπτώσεις έχουν διευθετηθεί πολύ ευνοϊκά για τον δανειολήπτη. Δηλαδή, πολύ ευνοϊκά. Αυτό γίνεται επειδή έχει υπάρξει και αυτό η δυνατότητα τώρα πουλήματος των δανείων και άρα κάπως έτσι αυτό μας πιέζει. Σωστά.
Υπάρχει λοιπόν ένα γενικότερο κλίμα ευνοϊκών ρυθμίσεων από την τράπεζα προς τα δάνεια, επειδή θέλει να ξεφορτωθεί τα κόκκινα δάνειά της. Υπάρχουν ρυθμίσεις πάρα πολύ ευνοϊκές. Από μόνο το δανειολήπτης μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα τράπεζας. Και αυτό είναι που θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι είναι άλλο να πάω μόνος μου σε έναν υπάλληλο, σε ένα κατάστημα και να ζητήσω μια ρύθμιση, και άλλο να κάνω διαμεσολάβηση. Από την εμπειρία όμως βλέπω αυτή τη μικρή που μου δημιουργείται, ότι είναι καλύτερα τα αποτελέσματα όσων έχουν προσφύγει στη διαμεσολάβηση. Κάνουν δηλαδή τέτοιες ρυθμίσεις, ποιες, με ρώτησε πριν ο συνάδελφός σας. Αυτή την γκάμα των ρυθμίσεων που μπορεί να βρει ένας δανειολήπτης. Από κούρεμα τόκων, από μείωση επιτοκίου, από χαμηλές μηνιαίες δόσεις, από περίοδο χάριτος, βλέπουμε και διαγραφή μέρους του δανείου. Προϋποθέτει... Όλη την γκάμα των ρυθμίσεων που μπορεί να δει ένας δανειολήπτης. Κυρία Κολσάνου, μιλάει όμως για μία τράπεζα. Να θυμίσουμε ότι οι συστημικές τράπεζες είναι τέσσερις. Και πολλά δάνεια λοιπόν δεν εξυπηρετούνται με αυτό το ρυθμό. Όχι, πολύ καλά μια τράπεζα τα έχει κάνει αυτά, αλλά οι άλλες τρεις δεν κάνει. Να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο, για να μην βρεθεί να νομίζει κάποιος... Πολύ σωστό το σχόλιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο έτος και στο επόμενο χρονικό διάστημα και οι άλλες τράπεζες θα ξεκινήσουν να ανεβαίνουν. Αλλά η κυβέρνηση δεν πιέζει. Με συγχωρείτε, κυρία Κολσάνου, επειδή παρουσιάζεται μια πολύ καλή κατάσταση, όμως θα επιμείνω. Αυτά τα μέτρα της διαμεσολάβησης έχουν ψηφιστεί και έχουν περάσει εδώ και ένα χρόνο. Υποτίθεται λοιπόν ότι θα γινόταν μια τεράστια έκρηξη που θα βοηθούσε τους δανειολήπτες που ταλαιπωρούνται. Όμως το να είναι μόνο μία τράπεζα η οποία εφαρμόζει αυτές τις συνθήκες και οι άλλες τρεις να μην συμμετέχουν ή να αργούν, εδώ περιγράφεται μάλλον μια κατάσταση αρνητική. Και εδώ η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε καλά. Γιατί εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Συγγνώμη. Και να απαντήσει, γιατί έχουμε εξελίξεις έκτακτες. Να απαντήσει. Ένα λεπτό, κυρία Κωνσταντινίδη. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Λέμε για τη μία τράπεζα. Πρέπει όμως και ο δανειολήπτης να έχει το προφίλ αυτό του καλού δανειολήπτη. Διότι αν δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί από αυτά που μας λέτε ξαφνικά να νομίσουν όλοι ότι θα πάνε αύριο σε μία τράπεζα ή σε κάποιον ειδικό και θα τους πάει να κάνουν διαμεσολάβηση και ξαφνικά θα ανοίξουν οι πόρτες και θα τελειώσει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι για κούρεμα, θα για μείωση. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Όχι, όχι, όχι. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Άρα ειδική αυτό. Συνθήκη. Ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν είναι μια εύκολη φόρμουλα για να απαλλαγώ από το δάνειό μου σε καμία περίπτωση. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Μπορεί η διαμεσολάβηση να μην πετύχει. Να πάμε δηλαδή, πραγματευτούμε 10 ώρες, 11 ώρες και τελικά να μην δούμε αποτέλεσμα. Παίζει και αυτό το σενάριο. Τον εξοδικαστικό που δεν πετυχαίνει, έχουν πάει 70 εταιρείες όλες και όλες. Και πρέπει να δείξει ένα προφίλ νουνεχούς ανθρώπου και όχι επιπόλαιο, ενός ανθρώπου δηλαδή που θα υπογράψουμε το πρακτικό επιτυχούς σε διαμεσολάβηση και θα τηρήσει αυτά που έχει υπογράψει. Όχι να σταματήσει να πληρώνει μετά από 1-2 χρόνια. Κυρία Κορσάνου, επιτρέψτε μας.